Καλημέρα. Λέμε καλημέρα γιατί η ώρα είναι 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε στον γκαράζ του πρώτου θέματος με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει έρθει πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα και διαφέρει πάρα πολύ με βάση τα αυτοκίνητα που γνωρίζουμε. Δεν είναι diesel, δεν είναι βενζίνη, είναι το Audi e-tron αμυγός ηλεκτρικό. Τι πάμε να κάνουμε? Για πρώτη φορά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 300 χιλιόμετρα σε εθνική οδό με μία φόρτιση. Όπως βλέπετε, έχουμε τελειώσει την φόρτιση, βγάζουμε και το φορτιστή και ξεκινάμε. Θα κατευθυνθούμε προς το ΣΕΑ Θρακία στην Ιωνία οδό. Θα περάσουμε τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι 300 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε. Στόχος μας είναι να το κάνουμε μία φόρτιση. Θα τα καταφέρουμε? Θα δείτε σε λίγο. Φτάσαμε στο ΣΕΑ των Μεγάρων, οδηγώντας το e-tron στην προσπάθειά μας να κάνουμε 300 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Εκμεταλλευόμαστε ό,τι μας δίνει η τεχνολογία, η αεροδυναμική του αυτοκινήτου, προσπαθούμε να πηγαίνουμε με σταθερή ταχύτητα και προχωράμε. Συνεχίζουμε, σε λίγα χιλιόμετρα θα έχουμε καινούριο report. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για να πάμε να κάνουμε 300 χιλιόμετρα μία φόρτιση στην Εθνική, στο δύσκολο κομμάτι, εκεί που όλοι λένε ότι τα ηλεκτρικά χωλαίνουν. Γιατί μες στην πόλη κάνουν ανάκτηση ενέργειας και σου δίνει περισσότερη αυτονομία. Είμαστε λοιπόν στο ΣΕΑ Κράτας, φτάσαμε στα 160 χιλιόμετρα από τα 300, για την ακρίβεια 297 χιλιόμετρα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Ως τώρα όλα καλά, φαίνεται ότι πάμε καλά, μας βοηθάει και ο καιρός. Προχωράμε και βλέπουμε. Είμαστε εδώ στο ΟΣΕΑ της Αμβρακίας, στην Ιωνία Οδό. Είμαστε 300 χιλιόμετρα από εκεί που ξεκινήσαμε, 297 για την ακριβία. Είμαστε λοιπόν με το Audi e-tron, όπως σας έχουμε δείξει όλη τη διαδικασία. Στόχος μας ήταν να έρθουμε εδώ και να κάνουμε 300 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Και πραγματικά τα καταφέραμε. Μπορέσαμε και κάναμε 300 χιλιόμετρα με μία φόρτιση με ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι οικογενειακό. Βλέπετε, είναι για ταξίδι, είναι το Audi e-tron, πολυτελές. Το Audi e-tron έκανε 300 χιλιόμετρα έχοντας ακόμα στην μπαταρία του, να πούμε, ηλεκτρισμό. Αν θα μου λέγατε πριν λίγα χρόνια ότι ένα ηλεκτρικό μπορεί να κάνει, όχι πριν λίγα χρόνια, πριν λίγους μήνες κιόλας, μπορεί να κάνει 300 χιλιόμετρα στην Εθνική με μία φόρτιση, δεν θα σας πίστευα. Ακόμα και πριν το οδηγήσω, πάλι είχα πολλές αμφιβολίες. Δείχνει το μέλλον και σίγουρα το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Δείτε λοιπόν το Audi e-tron, ένα πολυτελές αυτοκίνητο που με προϋποθέσεις μπορεί να κάνει ταξίδι. Βλέπετε που φορτίζει, 50 φορτιστής, υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, εμείς είμαστε στην Ιωνία οδό, σιγά σιγά θα μπαίνουν και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το μέλλον σήμερα.